Άλλο αυτό που βλέπετε, άλλο αυτό που είμαι. Άρα τελικά, γιατί εδώ και τρία χρόνια που έγινε συνέντευξη Κωνσταντίνα δεν ταυτίστηκαν ποτέ αυτό που βλέπαμε και αυτό που είμαι. Παιδί μου, εδώ η Κωνσταντίνα λέει ότι τώρα τη γνώρισε ο κόσμος και τόσο καιρό δεν είχε γνωρίσει. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν ο εαυτός της. Είναι δυνατόν να κάνει εκπομπή τόσα χρόνια ψυχαγωγική και να μην είναι ο εαυτός της και να ήταν ο εαυτός της στο Survivor μέσα. Είναι δυνατόν, αφού σε άλλη συνέντευξη είπε ότι ο Φακός δεν πρόσεξε, λέει ότι ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Ακριβώς, Κωνσταντίνα μου, ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Άρα... Αυτό λέμε όλοι. Παιδιά, όταν σου έρχεται το θείο δώρο. Καταλαβαίνεις. Το λέει και η ίδια, ρε παιδιά. Ναι, όταν σου έρχεται δηλαδή το δεν καταλαβαίνει τι λέει. Λέει άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, αλλά η αλήθεια της είναι ότι ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Γιατί έπρεπε να ήταν σούζα όλοι όταν έπαινε κάπου. Μάλλον έτσι έπρεπε να είναι, γιατί προφανώς αυτό είναι το κατεστημένο στη τηλεόραση. Μάλλον κατάλαβε η Κωνσταντίνα. Ότι. Αυτό ίσως είναι το κατεστημένο της τηλεόρασης, έτσι όπως ήταν καταγεγραμμένο στο μυαλό της Κωνσταντίνας. Ότι προφανώς ότι όταν μπαίνει αυτή κάπου θα πρέπει να κάθεται σούζα. Κοίταξε, Άρη μου, δεν πάει και έτσι. Μήπως έπρεπε αυτό να... το καλλιεργούσε. Έτσι μπορεί η Κωνσταντίνα να καταγράφει και στην Κωνσταντίνα. Αυτό το καλλιεργούσε. Δηλαδή όταν έμπαινε με το σκύλο της και το έδινε στον παραγωγό και του έλεγε πήγαινε το σκύλο βόλτα. Ή όταν χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους ως υπηρέτες. Δεν είναι το καλλιεργημένο, είναι καλλιεργό. Τι το καλλιέργησαν. Άκου να μήπως τις έδωσαν, το δικαίωμα αέρα. Και τον σαφέστατα. Αέρα να το κάνει. Αλλά ένας άνθρωπος κρίνεται πώς αντιδράει όταν από τα χαμηλά βρίσκεται στα ψηλά. Λοιπόν, την περίοδο που η Κωνσταντίνα είχε εξουσία, ήταν δηλαδή στα υψηλά, δεν έδειξε τον καλύτερο χαρακτήρα. Δεν ήταν ψέματα όλα αυτά που γράφτηκαν και υπόθηκαν. Έχει και ήταν χειρότερη η αλήθεια, αν με ρωτάτε. Έχει ελαφρυντικά. Ελαφρυντικά πια, ότι τη το καλλιέργησα. Το κορίτσι αυτό που ήταν 22. 22. Δεν ήταν ανήλικο. Έχει πλήρωμα της ηλικίας, το έχω παρατηρήσει. Για καλό το λέω. Λέω, έχει ελαφρυντικά. Όταν είσαι 22 και σου ανοίγει η πόρτα του παραδείσου, έχεις ελαφρυντικά. Αρουλή μου, και ένα φόνο να κάνεις, ελαφρυντικό είναι αν το κάνεις εμβρασμό ψυχία. 30 χρονών τώρα είναι άλλα πρόσωπα που ξεκινήσει σε πολύ μικρή ηλικία, σε όλη τη δουλειά, όπως και αυτό. Και στη τηλεόραση. Και του έχουν δοθεί ευκαιρίες πολλές. Όταν είσαι 22, θυμάμαι πήγα να τις κάνω την πρώτη εγώ, συνέντευξη. Εγώ δηλαδή πολλά πρόσωπα, με πολλά πρόσωπα έχω συνεργαστεί που ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή και η Σταματίνα π.χ. για να μιλήσω για να όταν ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω από το πρωί στο βράδυ, αν μου επιτρέπει. Ναι, και σου λέω τώρα. Για να λέμε και τα πράγματα. Και χωρίς να κάθονται σούζα όταν μπαίνετε μέσα. Και δεν είναι ότι την αγαπάω γιατί είμαστε φίλες, δεν είμαστε κολλητές τώρα με τα παιδιά και τις οικογένειες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το λέω γιατί εγώ πάντα λέω την αλήθεια. Ναι, αλλά εδώ κοίταξε τώρα. Δηλαδή ήταν ένα κορίτσι νέο το οποίο δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά κοίταξε λίγο τώρα, εδώ πέρα. Εδώ τώρα ανέφερες δύο ονόματα τώρα. Επειδή λες για τις ηλικίες. Ναι, ανέφερες όμως εσένα και τη Σταματινάκου να τη τώρα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που ανέφερες. Και καλό είναι να μην μιλάμε, να ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά κοίταξε να δω. Εδώ υπάρχει μια εξέλιξη. Ξεκινάς το εξελίσσεις του.